Και πάμε σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με το Newsroom, να συναντήσω τη Σάρα Τσέλα, καθώς έχει ξεκινήσει ήδη από χθες το πρωτοχρονιάτικο και χριστουγεννιάτικο, πρώτα χριστουγεννιάτικο και μετά πρωτοχρονιάτικο ωράριο των καταστημάτων, ενώ έχουμε και την πρεμιέρα για το καλάθι των Χριστουγέννων, να δούμε τι καλούδια έχει μέσα. Σάρα, σε βλέπουμε και σε ακούμε από το Newsroom. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σύμφωνα λοιπόν με το εορταστικό ωράριο, Ανέστη, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, τα Σάββατα από τις 9 μέχρι και τις 6 το απόγευμα και τις Κυριακές από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6. Να δούμε όμως τώρα συγκεκριμένα για τις Κυριακές, κατά τις οποίες θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, συγκεκριμένα στις 17, στις 24 και στις 31 του μήνα, όσον αφορά τώρα τις Κυριακές. Μόνο την Κυριακή, τώρα αυτή την Κυριακή στις 17 του μήνα, θα είναι ανοιχτά από τις 11 μέχρι και τις 8 και τις άλλες δύο, 24 και 31, από τις 11 μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ξέρεις ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια τώρα, έτσι, γιατί σου λέει μας φάγανε τις Κυριακές, όπως πέφτει φέτος τα Χριστούγεννα, Δευτέρα και η Πρωτοχρονιά. Ναι. Αλλά βέβαια οι άνθρωποι θα καθίσουν εννοείται μετά, έτσι. Δηλαδή 2 Δευτέρα Ιανουαρίου θα είναι αργία, γιατί πρέπει να γίνει και απογραφή έτους για τα καταστήματα. Έλα, Σάρα. Αυτό να δούμε ακριβώς, Ανέστη, που αναφέρει στην επόμενη κάρτα. Τα καταστήματα λοιπόν θα παραμείνουν κλειστά τα Χριστούγεννα, εκτός από τις 25 και στις 26 Δεκεμβρίου την Τρίτη και εκτός από τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου. Ναι, γιατί εκεί γίνεται η απογραφή των αποθεμάτων, των καταστημάτων παραδοσιακά κάθε νέο έτος. Μάλιστα. Και παραμένοντας τώρα, Ανέστη, σε εορταστικό κλίμα, να πω επίσης ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα και το καλάθι των Χριστουγέννων. Το οποίο έχει και τσουρέκι και αρνί που είναι καθαρά πασχαλιάτικα εντέσματα, αλλά αυτό το ξεπερνάμε σε αυτή τη χώρα, εν πάση περιπτώσει, επειδή τα τρώμε όλοι, είμαστε πανφάγα. Ναι, έλα, Σάρα. Ήταν να προσθεθούν τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες. Αλλά γιατί δεν προσθέθηκαν, γιατί σου λέει η κυβέρνηση να τα βάλω τώρα με τους αρτοποιούς και με τους ζαχαροπλάστες, άσε καλύτερα, γιατί σου λένε άμα τα πας στο σούπερ μάρκετ, εμείς τι θα βγάλουμε. Οπότε για άλλη μια φορά έκανε πίσω. Όπως και να έχει, καλάθι Χριστουγέννων λοιπόν θα βρίσκεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Σάρα Τσέλα, ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.